να μπορούμε να πάμε άνετα, να έχει μια σκηνή, να έχει το χώρο και να μπορούμε να παρουσιάσουμε άνετα αυτό το οποίο θέλουμε. Δυστυχώς για την πόλη μας. Περιμένουμε να τελειώσει το πνευματικό κέντρο. Μας και έχουμε μια αίθουσα, την οποία θα μπορούμε και τα σχολεία και ο κάθε σύλλογος να προβάλλει αυτό το οποίο θέλει. Λοιπόν, για να πάμε στη σημερινή μέρα, να μην κρυνιάζουμε πολύ. Η μέρα περιβάλλοντος σήμερα, για όσους το ξέρουμε, το μην το ξέρουμε όλοι. Η μέρα περιβάλλοντος σήμερα, 5 Ιούνιου. Το περιβάλλον, το οποίο μας φωνάζει από παντού, κραυγάζει από παντού, ότι το καταστρέφουμε με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Είτε για να βγάλουμε χρήματα, είτε γιατί αδιαφορούμε, είτε γιατί το κέρδος πάνω απ' όλα είναι μπροστά από την ίδια τη ζωή, από το ίδιο το περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον είναι η ζωή μας. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Σήμερα το σχολείο μας, η ομάδα του ειδικού σχολείου Αλεξάνδρειας, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, είπαμε να κάνουμε αυτή τη μικρή γιορτούλα. Τα κορίτσια, η Έλλη και η Έλλη, έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα διατροφής, το οποίο θα σου παρουσιάσει ένα πολύ μικρό θεατρικό και μετά η κυρία Νάτση με παιδιά από το ειδικό σχολείο θα παίξουμε λίγο μαύρο θέατρο. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί μαύρο θέατρο τα παιδιά, αλλά θα είναι καλό να το δείτε για πρώτη φορά σήμερα. Δεν θα σας πω για τίποτε άλλο, να ξεκινήσουμε κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Πάμε. Ασβέστιο, πολύ! Στήσου κόκαλα ιερά για να παίζεις δυνατά! Ωραία!
τρώμε το αυγό που με κάνει δυνατό. Η μαμά το μαγειρεύει στο λεπτό.
η μηλιά έμενε μοναχή. Τότε...
και ύστερα από πολύ καιρό το αγόρι ξαναγύρισε. Λυπάμαι αγόρι, μα δεν μου απέμεινε τίποτα πια για να σου δώσω. Δεν έχω μήλα. Τα δόντια μου δεν είναι πια για μήλα. Δεν έχω κλαδιά. Δεν μπορείς να κάνεις κούνια. Είμαι πολύ γέρος πια για να κάνω κούνια. Δεν έχω κορμό. Δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις. Είμαι πολύ κουρασμένος πια για να σκαρφαλώνω. Λυπάμαι, αναστέναξε η μηλιά. Μακάρι να μπορούσα να σου δώσω κάτι. Μα δεν μου απέμεινε τίποτα πια. Δεν είμαι παρά ένα γέρικο κούτσουρο. Λυπάμαι. Δεν θέλω και πολλά τώρα πια. Μονάχα ένα ήσυχο μέρος να κάτσω και να ξαποστάσω. Είμαι πολύ κουρασμένος. Τότε ίσιοσε το κορμό της όσο μπορούσε. Τότε ένα γέρικο κούτσουρο είναι ό,τι πρέπει για να κάτσεις και να ξαποστάσεις. Έλα αγόρι, κάτσε και ξεκουράσου. Και το αγόρι έκατσε και ξεκουράστηκε. Και η μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Σε ευχαριστώ, μηλιά. Σε ευχαριστώ. Σ' αγαπώ. Και τότε ξαφνικά έγινε ένα θαύμα. Το δε... Πιστεύω ότι πήρατε μία ιδέα τι είναι το μαύρο θέατρο. Πιστεύω να καταλάβατε λίγο την τεχνική του. Βέβαια ο χώρος δεν είναι ο πλέον κατάλληλος για αυτό το θέατρο. Από το πρωί κλείναμε τα παράθυρα με χαρτί για να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο σκοτάδι. Πρωτού όμως φύγετε, θα ήθελα η κυρία Ειρήνη Αναγνώστου από το ΚΕΔΗ, η προϊσταμένη του ΚΕΔΗ, να μας πει, μια και ήταν ο εμπνευστής της ιδέας, η εμπνεύστρια μάλλον της ιδέας, να μας πει λίγο γι' αυτό. Έλα κυρία Ειρήνη. Πάντως ευχαριστώ πολύ, είπαμε το ΕΚ, το έκτο, το πέμπτο και το τέταρτο δημοτικό που είστε εδώ μαζί μας. Το πρώτο. Που εγώ ήθελα να διευκρινίσω σε όλους μας, κυρίως τα παιδιά, ήταν όχι μόνο τη δουλειά που βάλανε οι μαθητές και οι δάσκαλοι του ειδικού σχολείου Αλεξάνδρες παιδιά, αλλά φεύγοντας από εδώ το μήνυμα, ποιος θέλει να μας πει ποιο ήταν το μήνυμα που μας έδωσε το δέντρο. Ναι, συγκόρδια. Ότι όσο έτσι να δώσουμε, να μην περιμένουμε και πολλά. Όσο και να δώσουμε, να μην περιμένουμε πολλά, αλλά σίγουρα κάτι θα πάρουμε. Όσο είναι αφορά για εμάς τους ενήλικες, τους εκπαιδευτικούς, αυτό που χρειάζεται να πάρουμε μαζί μας είναι η ανάγκη να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, να αλληλοϋποστηριζόμαστε και να μοιραζόμαστε τις
τις γνώσεις μας. Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι μία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμήσατε πάνω απ' όλα